σήμερα εδώ κοντά μας για να ακούσετε τη φωνή των αγροτών. Ελπίζω να έχετε να πείτε κάποια πράγματα ενδιαφέροντα για τους αγρότες. Είναι μεγάλη μου τιμή που εκπροσωπώ τον πρόεδρό μας, τον Αλέξη Τσίπρα και όλο το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα εδώ. Βεβαίως λείπουν τα τρακτέρ. Πριν από μερικά χρόνια, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν το ξέρετε εσείς, νομίζω ήταν το 2016, εγώ βγήκα τότε, ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και βγήκα εδώ να πω τον χαιρετισμό μου. Και εκείνη τη στιγμή αρχίσαν όλα τα τρακτέρ εδώ να κορνάρουν δαιμονημένα και μην με αφήνουν να μιλήσω. Ως ένδειξη δυσαρέσκειας για την πολιτική της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα λείπουν τα τρακτέρ, άρα πάνε όλα καλά. Χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, είναι ευχάριστο βεβαίως που δεν έχουμε διαμαρτυρίες. Ο φετινός εορτασμός της εξέγερσης των κολύγων στο Κιλελέρ συμπίπτει με δραματικά ιστορικά γεγονότα που αναδεικνύουν ακόμα μια φορά τη σπουδαιότητα της αγροτικής παραγωγής των αγροτών, των κτηνοτρόφων και της καλλιέργειας της γης. Αναφέρομαι στον παράλογο και άδικο πόλεμο στην Ουκρανία και στην πέρα από κάθε δίκαιο εισβολή της Ρωσίας αυτήν, για την οποία βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και η Δύση έχουν τεράστια ευθύνη. Η προϋπάρχουσα οικονομική κρίση, λόγω μνημονίων και λόγω πανδημίας στη χώρα μας, κοντεύει να μετατραπεί σε ανθρωπιστική εξαιτίας του πολέμου. Η Κομισιόν λέει πια